ομάδα Τερκυθέας. Έχουν φωσκώσει τα πλακάκια. Όπως βλέπετε, ήδη έχουμε προετοιμάσει τα πλακάκια που είχαν φωσκώσει και θα τα αντικαθιστήσουμε το ίδιο πλακάκι, με κόλλα εννοείται. Βέβαια έχει γίνει η προεργασία όπως βλέπετε. Τα πλακάκια στην ουσία και λόγω διαστολής έχει γίνει, αλλά η αιτία πιο πολύ είναι η κακοτυχία, δηλαδή η τσιμεντογωνία. Με λίγα λόγια για να καταλάβετε, έχει πέσει με πολύ λίγο τσιμέντο. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε αποξηλώσει όλα τα πρώτα πλακάκια και έχουμε την τσιμεντογωνία την παλιά, την έχουμε επιστρώσει με μια ειδική τσιμεντογωνία, η οποία αυτό λέγεται ρητίνη. Λοιπόν, ρητίνοχο δηλαδή. Στην ουσία αυτό κάνει μια σκληρή επιφάνεια για να απολύσει το άλλο πλακάκι.
αυτό έχουμε τοποθετήσει τώρα κανονικά όλα τα πλακάκια. Θα πρέπει να το αφήσουμε 8 με 10 ώρες για να στεγνώσει πολλά και να περάσουμε το δεύτερο στο βάρι. Όπως βλέπουμε, έχουμε καθαρίσει πολύ καλά τους αρμούς και είναι έτοιμο για το τελευταίο χέρι, το στουγάρισμα. Την προηγούμενη μέρα έχουμε κάνει την τοποθέτηση κακιδίων σε βεράντα μας που έχουν πάθει στη ζημιά. Ήδη τα πλακάκια έχουν πουληθεί, έχουν στεγνώσει, μπορούμε να τα πατήσουμε άνετα. Οπότε είναι το τελευταίο στάδιο να γίνει το στουγάρισμα στους αρμούς. Ούτω όπως θα...